το μη δετερμινιστικό αλγόριθμο ο οποίος θα λύσει το SAT και πάμε καταρχάς να διαβάσουμε αυτό το μη δετερμινιστικό αλγόριθμο και έπειτα να καταλάβουμε και το πώς ακριβώς δουλεύει, γιατί είναι ο πρώτος μη δετερμινιστικός αλγόριθμος ο οποίος θα τον περιγράψουμε πλήρως, έτσι. Οπότε βλέπουμε εδώ πέρα στην είσοδο, είναι μια φόρμουλα φύ σε κανονική ζευτική μορφή και έξοδος ναι όχι ανάλογα με το αν η φόρμουλα είναι ικανοποιήσιμη. Και μας λέει εδώ το εξής λοιπόν, ο μη δετερμινιστικός αλγόριθμος επανέλαβε για i ίσον n έως νη. Μη δετερμινιστικά λέει ανέθεσε στη μεταβλητή χι i τις τιμές χι i ίσον αλήθεια και χι i ψέμα και επαλήθευσε έπειτα αν η αποτίμηση που έχει κατασκευαστεί ικανοποιεί τη φόρμουλα. Ο παραπάνω αλγόριθμος λέει είναι μη δετερμινιστικός, συνεπώς κατασκευάζονται δύο ισθηνή λέει μονοπάτια υπολογισμού. Αν κάποια από τις ενσαρκώσεις απαντήσει ναι, τότε η συνολική απάντηση είναι ναι. Αν όλες απαντήσουν όχι, τότε η συνολική απάντηση είναι όχι. Τώρα, προκειμένου να καταλάβουμε αυτό το μη δετερμινιστικό αλγόριθμο, καταρχάς να θυμηθούμε τα βακτήρια, έτσι, τα βακτήρια που είδαμε στην ενότητα 3, γιατί αντίστοιχα τελείως θα λειτουργήσει και αυτός ο μη δετερμινιστικός αλγόριθμος. Οπότε, αρχικά, με το που ξεκινάει να δουλεύει αυτή η μη δετερμινιστική μηχανή Turing, έχω μια μηχανή Turing η οποία τρέχει, είναι αυτό εδώ το κουτί. Πάμε να κάνουμε ένα σχηματάκι για να καταλάβουμε τι λέει τώρα εδώ πέρα. Και λέει μη δετερμινιστικά, λέει, επανέλαβε τα εξής. Και στο πρώτο βήμα, κάνε, λέει, το εξής. Θέσε στη μεταβλητή χιάι την τιμή αλήθεια και την τιμή ψέμα. Οπότε, όσον αφορά το πρώτο βήμα της εκτέλεσης του αλγορίθμου, αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι στην πραγματικότητα, όταν λέει μη δετερμινιστικά, πρέπει να καταλαβαίνεις ότι η μηχανή διπλασιάζεται. Διπλασιάζεται η μηχανή, οπότε έχουμε μία κόπια της μηχανής αυτή τη στιγμή, η κάθε μία με την ταινία της υποτίθεται κτλ. Κτλ. Όπου στη μεταβλητή Χ1 η πρώτη μηχανή θα θέσει την τιμή αλήθεια, ενώ η δεύτερη μηχανή θα θέσει την τιμή ψέμα. Αυτό λοιπόν γίνεται στο βήμα 1 της εκτέλεσης του αλγορίθμου, έτσι. Τώρα, στο βήμα 2 αυτό το οποίο θα γίνει, σύμφωνα με την εντολή η οποία αν θες εκτελείται, έχω ότι στη μεταβλητή Χ2 θα ανατεθεί η τιμή αλήθεια και η τιμή ψέμα αντίστοιχα. Συνεπώς, αυτό το οποίο καταλαβαίνω είναι ότι στο ακριβώς από κάτω βήμα, η πρώτη μηχανή από αυτές που εκτελούνται, γιατί βλέπεις έτσι οριζοντίως κατά τη διάρκεια του βήματος 1, τρέχουν δύο μηχανές τώρα, έτσι. Μη δετερμινισμό σημαίνει διπλότυπο, δηλαδή από εκεί που έχεις ένα λάπτοπ αυτή τη στιγμή μπροστά σου, στο πρώτο βήμα ξαφνικά το λάπτοπ διπλασιάζεται, ας πούμε. Οπότε έχεις δύο λάπτοπ, το ένα έχει θέσει στη μεταβλητή Χ1 την τιμή αλήθεια και το άλλο έχει θέσει στη μεταβλητή Χ1 την τιμή ψέμα. Στο βήμα 2 λοιπόν, μη δετερμινιστικά πάλι, που σημαίνει διπλασιασμός μηχανής, έτσι, θα τεθεί στην πρώτη μηχανή η μεταβλητή Χ2 να πάρει την τιμή αλήθεια και στη δεύτερη μηχανή πάλι η Χ2 να πάρει την τιμή ψέμα. Άρα αυτό που πρέπει να οραματιστείς είναι ότι το πρώτο λάπτοπ από τα δύο, το οποίο έχει ήδη από πριν, έτσι, την τιμή αλήθεια στη μεταβλητή Χ1, διπλασιάζεται, αλλά αυτή τη φορά η μεταβλητή στην οποία ανατίθεται τιμή είναι η μεταβλητή Χ2. Άρα αυτό το οποίο πρέπει να οραματιστείς είναι ότι η πρώτη μηχανή θα πάρει την τιμή αλήθεια στη Χ2 και η δεύτερη μηχανή θα πάρει την τιμή ψέμα στη Χ2. Τελείως όμοια, η δεύτερη μηχανή που εκτελούταν πριν διπλασιάζεται και αυτή. Βέβαια, από το προηγούμενο βήμα έχει την τιμή ψέμα στη μεταβλητή Χ1. Άρα λοιπόν τώρα στη μεταβλητή Χ2 θα τεθεί η τιμή αλήθεια και έπειτα θα τεθεί και η τιμή ψέμα στη μεταβλητή Χ2. Συνεπώς αυτό το οποίο πρέπει να οραματίζεσαι είναι ότι στο βήμα 2 αυτή τη στιγμή τρέχουν 4 μηχανές ταυτόχρονα, η κάθε μία και με μία αποτίμηση των μεταβλητών Χ1, Χ2. Ομοίως τώρα στο βήμα 3 αυτό το οποίο θα γίνει είναι το εξής. Η πρώτη μηχανή από αυτές που τρέχουν παράλληλα εντός εισαγωγικών, θα διπλασιαστεί και βέβαια πρέπει να οραματιστείς ότι αυτή η μηχανή η οποία διπλασιάζεται αυτή τη στιγμή στο σχήμα θα θέσει στη μεταβλητή Χ3 την τιμή αλήθεια και την τιμή ψέμα. Οι τιμές Χ1, Χ2 παραμένουν από το προηγούμενο βήμα. Ομοίως τελείως η δεύτερη μηχανή που εκτελούταν πριν θα θέσει στη Χ3 την τιμή αλήθεια και την τιμή ψέμα. Οι προηγούμενες αποτιμήσεις μένουν ακριβώς ίδιες. Ομοίως αυτή εδώ η μηχανή θα έχει τις δύο αποτιμήσεις μεταβλητής Χ3 και τέλος αυτή εδώ η μηχανή θα έχει και αυτή τις δύο αποτιμήσεις της μεταβλητής Χ3. Συνεπώς αυτό το οποίο πρέπει να γίνεται εδώ προφανές είναι το εξής, ότι στο βήμα 3 έχουν κατασκευαστεί στην πραγματικότητα, τα βλέπεις, τα φύλλα αυτού του δέντρου αυτή τη στιγμή είναι 8 και στην πραγματικότητα κάθε ένα από αυτά τα φύλλα του δέντρου έχει και μία δυνατή αποτίμηση των μεταβλητών Χ1, Χ2, Χ3.
Οπότε λοιπόν, μετά από 4 βήματα θα έχω 16 μηχανές, μετά από 5 βήματα θα έχω 32 μηχανές κτλ. Κτλ. Και αυτή η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι το βήμα νη, όπου στο βήμα νη με το καλό, όπως οραματίζεσαι, αυτό το οποίο θα έχει συμβεί είναι ότι θα έχουν κατασκευαστεί 2 ιστινοί μηχανές Turing, εκ των οποίων η καθεμία έχει και μία από τις δυνατές αποτιμήσεις οι οποίες υπάρχουν. Οπότε λοιπόν σημειώνω αριστερά από το βήμα 1 ότι θα έχω 2 στη μηδενική μηχανές Turing, 2 στην πρώτη μηχανές Turing, 2 στο τετράγωνο μηχανές Turing θα έχω στο βήμα 2, 2 στην τρίτη μηχανές Turing θα έχω στο βήμα 3, 2 ιστινή μηχανές Turing θα έχω στο βήμα νη, οι οποίες θα τρέχουν όλες παράλληλα. Και τώρα κάθε μία από αυτές έχει στα χέρια της μία αποτίμηση, έτσι. 2 ιστινοί, είπαμε, οι δυνατές αποτιμήσεις, 2 ιστινοί και οι μηχανές Turing που τρέχουν αυτή τη στιγμή, η καθεμία έχει κατασκευάσει ήδη μία αποτίμηση. Τώρα, αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι τώρα ότι καθεμία μηχανή από αυτές θα προχωρήσει μετά από αυτό το βήμα, στο οποίο στην ουσία έγινε η κατασκευή όλων των δυνατών αποτιμήσεων, η κάθε μία μηχανή από αυτές θα κάνει επαλήθευση στη φόρμουλα. Επαλήθευση θα κάνει λοιπόν αν η αποτίμηση ικανοποιεί τη φόρμουλα. Γιατί κάθε μηχανή έχει μία αποτίμηση στα χέρια της, έτσι, οπότε πάει και τσεκάρει αν η αποτίμηση ικανοποιεί τη φόρμουλα. Τώρα, πόσο χρόνο χρειάζεται για να τσεκάρει αν η αποτίμηση ικανοποιεί τη φόρμουλα? Όπως είπαμε, αυτός είναι χρόνος ανάλογος του μήκους της φόρμουλας. Οπότε πρέπει να οραματιστείς τώρα ότι το δεύτερο βήμα το οποίο γίνεται μετά από την πρώτη ενέργεια που συζητήσαμε είναι ότι κάθε μία από αυτές τσεκάρει αν η αποτίμηση που έχει στα χέρια της ικανοποιεί τη φόρμουλα. Άρα έχουμε ένα πλήρως μη δετερμιστικό αυτόματο, έτσι, στην πραγματικότητα δουλεύουν όλα αυτά παράλληλα. Και τώρα ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η επαλήθευση είναι με βάση το μη δετερμινισμό, έτσι. Δηλαδή τα σενάρια είναι δύο. Το ένα σενάριο είναι, πρόσεξε, μία τουλάχιστον μηχανή από αυτές, ενσαρκώσεις λέγονται κιόλας στις μηχανές Turing, αυτό που είδατε προηγουμένως. Αν μία τουλάχιστον απαντήσει yes, έτσι, αν μία τουλάχιστον απαντήσει yes, τότε η απάντηση είναι συνολικά yes. Είναι ακριβώς ο τρόπος που είχαμε συζητήσει λειτουργίας του μη δετερμινισμού και στα περασμένα αυτόματα και στα αυτόματα στίβας και στις μηχανές Turing. Τώρα, άρα λοιπόν, αν μία απαντήσει ναι, και επαλήθευσε τώρα το γεγονός ότι αν μία απαντήσει ναι, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μία αποτίμηση από όλες αυτές ικανοποιεί τη φόρμουλα, έτσι. Οπότε λοιπόν, αν μία μηχανή από όλες αυτές απαντήσει ναι, τότε είναι σωστό και ότι η απάντηση συνολικά αυτού του κατασκευάσματος είναι yes, έτσι. Αντίθετα, αν όλες απαντήσουν όχι, δεύτερο σενάριο, αν όλες απαντούσουν όχι, όλες όχι λοιπόν σημειώνω, τότε και η συνολική απάντηση της μηχανής θα είναι όχι. Έτσι δουλεύει ο μη δετερμινισμός και τώρα θέλω να δώσουμε απόλυτη έμφαση σε αυτή την κατασκευή την οποία συζητήσαμε, γιατί σε αυτή την κατασκευή θα κάνουμε ανάλυση πολυπλοκότητας και θα είναι πρώτη φορά που θα κάνουμε ανάλυση πολυπλοκότητας ενός μη δετερμινιστικού αλγορίθμου. Πώς γίνεται τώρα αυτή εδώ η ανάλυση? Παρατηρήστε ότι στην πραγματικότητα έχουν εκτελεστεί δύο βήματα, έτσι, έχουν γίνει δύο πράξεις. Το πρώτο βήμα, αυτό εδώ, το βήμα 1, πόσο χρόνο θέλει για να εκτελεστεί? Η απάντηση είναι, όπως παρατηρείς, το βήμα 1, βήμα 2, βήμα 3, περιγράψαμε προηγουμένως, φτάσαμε μέχρι το βήμα νη. Άρα λοιπόν ο χρόνος που απαιτείται είναι ανάλογος του νη, είναι θήτα του νη. Στην ουσία μετράμε το ύψος αυτού του δέντρου, έτσι, δηλαδή μετά από νη βήματα έχουν κατασκευαστεί όλες οι δυνατές αποτιμήσεις. Άρα το βήμα 1 θέλει περίπου νη χρόνο, θήτα του νη χρόνο, έτσι. Μετά, το βήμα 2, το οποίο είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να επαληθευτεί αν η αποτίμηση ικανοποιεί τη φόρμουλα, όπως συζητήσαμε και στον προηγούμενο αλγόριθμο, είναι ανάλογος του μήκους της φόρμουλας, το πολύ μάλιστα, έτσι, νη επί μη. Οπότε, επειδή εδώ πέρα έχουμε έναν ακολουθιακό αλγόριθμο, δηλαδή ένα αλγόριθμο που τρέχει πρώτα το βήμα 1 και μετά το βήμα 2, ο συνολικός χρόνος θα είναι το άθροισμα αυτών των δύο. Και βεβαίως αυτό το οποίο είναι το μεγαλύτερο και επικρατεί στην πολυπλοκότητα είναι το νη επί μη. Άρα ο χρόνος που χρειάζεται αυτός ο αλγόριθμος για να εκτελεστεί είναι το πολύ νη επί μη. Τώρα, αυτός εδώ ο χρόνος νη επί μη, έτσι, είναι ένας μη δετερμινιστικός πολυονημικός χρόνος. Αυτό είναι τώρα πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το καταλάβουμε. Κάναμε μια ανάλυση πολυπλοκότητας και φτάσαμε σε κάτι το οποίο, όπως βλέπεις, δεν έχει εκθετικούς όρους μέσα του. Δεν έχει δύο ιστινή, δεν έχει δύο ιστινή, έτσι. Έχει πολυόνυμα, έχει νη στην πρώτη και μη στην πρώτη. Αυτός ο χρόνος εδώ πέρα είναι πολυονημικός χρόνος. Είναι ένα πολυόνυμο, μας βγήκε στο χρόνο υπολογισμού. Αυτός ο χρόνος λοιπόν, επειδή είναι πολυονυμικός, αναφέρεται ότι είναι
πρόσεξε, μη δετερμινιστικός πολυονομικός χρόνος, με την έννοια ότι κατασκευάσαμε μια μη δετερμινιστική μηχανή Turing, η οποία τρέχει σε πολυονομικό χρόνο και κάνει αυτή τη δουλειά. Άρα λοιπόν η αργό τώρα του μαθήματος τροποποιείται και αναφέρουμε δετερμινιστικός πολυονομικός χρόνος όταν θέλουμε να μιλήσουμε για μια δετερμινιστική μηχανή Turing η οποία λύνει το πρόβλημα. Δετερμινιστικός εκθετικός χρόνος όταν μιλάμε για μια δετερμινιστική μηχανή Turing που λύνει το πρόβλημα. Αντίστοιχα τελείως μη δετερμινιστική μηχανή Turing θα αναφέρεται σε μη δετερμινιστικό πολυονομικό εκθετικό χρόνο κτλ. Τώρα θα μου πεις τι κάναμε, έτσι έχουμε προτείνει δύο αλγόριθμους. Ο ένας κατασκευάζει όλες τις αποτιμήσεις με έναν άμεσο τρόπο και θέλει εκθετικό δετερμινιστικό χρόνο. Από την άλλη μεριά φτιάξαμε εδώ πέρα έναν αλγόριθμο μη δετερμινιστικό, τον μελετήσαμε, είναι μη δετερμινιστικός πολυονομικός χρόνος. Έχει και βέβαια αυτό το τρίκ της κατασκευής των αποτιμήσεων, το οποίο πατάει βέβαια στις αρχές του μη δετερμινισμού, είναι το κλειδί της ιστορίας, έτσι. Οπότε λοιπόν είναι δυνατόν ποτέ ένα πρόβλημα να έχει ισοδύναμο δετερμινιστικό και μη δετερμινιστικό χρόνο, δηλαδή να λύνεται εξίσου γρήγορα και από δετερμινιστική και από μη δετερμινιστική μηχανή. Λοιπόν αυτό είναι το σημαντικό ανοιχτό ερώτημα το οποίο θα τεθεί στην ενότητα αυτή. Τώρα, αυτό το που είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης είναι παρόλο που είναι εμφανές ότι ο μη δετερμινιστικός αλγόριθμος που περιγράψαμε παράγει όλες τις δυνατές αποτιμήσεις υποψήφιες λύσης και εξακριβώνει αν κάποια από αυτές ικανοποιεί τη φόρμουλα. Αντί να λέμε η μη δετερμινιστική μηχανή Turing παράγει σε πολυονομικό χρόνο όλες τις δυνατές λύσεις και επαληθεύει αν κάποια από αυτές ικανοποιεί τη φόρμουλα, ακριβώς όπως έγινε στο σχήμα που είδαμε, έτσι. Δηλαδή δύο βήματα. Το πρώτο βήμα ήταν το βήμα της παραγωγής όλων των δυνατών λύσεων, αυτό το δέντρο το οποίο αναπτύχθηκε και επαληθεύεται αν κάποια από αυτές ικανοποιεί τη φόρμουλα έπειτα στο δεύτερο βήμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πάνω στην αργό του μαθήματος, θα πάρουμε μονάδες από αυτό. Θα λέμε ότι η μη δετερμινιστική μηχανή Turing μαντεύει τη λύση σε πολυονομικό χρόνο και επαληθεύει ότι ικανοποιεί τη φόρμουλα. Πάμε να δούμε τι εννοούμε τώρα με αυτό πάνω στο παράδειγμα που φτιάξαμε. Αν υποθέσουμε ότι η αρχική φόρμουλα fit η οποία δεχτήκαμε στην είσοδο E είναι όντως ικανοποιήσιμη, αυτό σημαίνει ότι μία από τις μηχανές Turing οι οποίες κατασκευάστηκαν, αυτή εδώ στο σχηματάκι που φτιάξαμε, έτσι, αυτή εδώ, απάντησε τελικά yes. Είναι σαφές ότι γίνεται κατασκευή όλων των δυνατών λύσεων και έπειτα γίνεται επαλήθευση των λύσεων. Παρ' όλα αυτά, μπορούμε να αναφερθούμε και να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας στο μονοπάτι του υπολογισμού που οδηγεί στην τελική λύση, δηλαδή στην μηχανή Turing, η οποία θα οδηγήσει όλο αυτό το κατασκεύασμα να απαντήσει ναι. Οπότε λοιπόν θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε ισοδύναμα τη διαδικασία των δύο βημάτων, δηλαδή κατασκευή και έλεγχος, θα διατυπώνεται ως εξής. Το πρώτο βήμα όπου θα κατασκευάζονται όλες τις δυνατές αποτιμήσεις θα το λέμε το βήμα της μαντεψιάς, θα λέγαμε δηλαδή ότι η μη δετερμινιστική μηχανή Turing μαντεύει τη λύση για να φτάσει μέχρι το επίμαχο σημείο και έπειτα αυτό το οποίο γίνεται στο δεύτερο βήμα είναι ότι επαληθεύει τη λύση. Αυτό είναι ενοιολογικό καθαρά θέμα. Θεωρούμε στο μυαλό μας ότι έχουμε ένα στιγμιότυπο θετικό, θεωρούμε δηλαδή ότι έχουμε ένα στιγμιότυπο που θα απαντηθεί ναι. Οπότε λοιπόν το πρώτο βήμα είναι να μαντέψουμε τη λύση, να βρούμε δηλαδή την αποτίμηση η οποία μας οδηγεί στη λύση και έπειτα να επαληθεύσουμε στο δεύτερο βήμα ότι αυτή είναι πράγματι μία λύση του προβλήματος. Άρα λοιπόν αυτό είναι καθαρά θέμα αργό, δεν θα λέμε κατασκευάζουμε όλες τις λύσεις και επαληθεύουμε ότι μία από αυτές ικανοποιεί τη φόρμουλα, θα λέμε ότι η μη δετερμινιστική μηχανή Turing μαντεύει τη λύση που σημαίνει ότι ελισσόμαστε πάνω στο μονοπάτι του υπολογισμού που οδηγεί στη λύση και έπειτα επαληθεύουμε ότι αυτή η αποτίμηση είναι όντως μία λύση του προβλήματος. Οπότε μένουμε πάνω σε αυτήν την ορολογία, θα τη χρειαστούμε ιδιαίτερα στη συνέχεια. Όταν θα λέμε από εδώ και στο εξής μαντεύω και επαληθεύω, θα εννοούμε βεβαίως ότι στο πρώτο βήμα γίνεται κατασκευή όλων των λύσεων και στο δεύτερο βήμα γίνεται επαλήθευση αν κάποια από αυτές ικανοποιεί τη φόρμουλα. Τώρα, κάνουμε μία σύνοψη για το πρόβλημα του τερματισμού, μία σύνοψη για το πρόβλημα του SAT. Τι είδαμε τώρα σχετικά με το πρόβλημα του SAT? Είδαμε ότι το SAT λύνεται σε εκθετικό δετερμινιστικό χρόνο. Δηλαδή από ένα πρόγραμμα σε γλώσσα C, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να το λύσουμε σε χρόνο εκθετικό. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι είναι ανοιχτό ερώτημα αν το SAT λύνεται σε πολυονομικό δετερμινιστικό χρόνο. Είναι ανοιχτό ερώτημα λοιπόν αν μπορεί να κατασκευαστεί ένας αλγόριθμος ο οποίος θα το λύνει σε χρόνο καλύτερο επεκθετικό, δηλαδή πολυονομικό. Σχετικά με την επίλυσή του από μη δετερμινιστική μηχανή Turing τώρα, είδαμε ότι το SAT λύνεται σε μη δετερμινιστικό πολυονομικό χρόνο.
Οπότε έχουμε δύο χαρακτηριστικά. Πρώτο χαρακτηριστικό, σε εκθετικό χρόνο το λύνουμε. Δεύτερο χαρακτηριστικό, δεν ξέρουμε αν μπορούμε να το λύσουμε σε πολυελληνικό χρόνο δετερμινιστικό. Τρίτο χαρακτηριστικό, μη δετερμινιστικά μπορούμε να το λύσουμε σε πολυελληνικό χρόνο. Είναι τρία πολύ πολύ σημαντικά και βασικά χαρακτηριστικά. Τώρα, μελετώντας αντίστοιχα προβλήματα, προβλήματα συνδυαστικής βελτιστοποίησης όπως λέγονται, έχει επαληθευτεί ότι πάρα πολλά προβλήματα έχουν ακριβώς την ίδια ιδιότητα. Δηλαδή, ένα τέτοιο πρόβλημα το οποίο θα μελετήσουμε στη συνέχεια των μαθημάτων και το έχουμε δει και στην 20, είναι το πρόβλημα του περιοδεύοντος πολιτή, του TSP το περίφημο. Και υπάρχει απόδειξη, υπάρχει αλγόριθμος δηλαδή που λύνει το πρόβλημα σε εκθετικό δετερμινιστικό χρόνο. Υπάρχει ένας αλγόριθμος ο οποίος κατασκευάζει όλους τους περίπατους του πολιτή και διαλέγει τον καλύτερο. Αυτός ο χρόνος θέλει χρόνο εκθετικό. Τώρα, μπορεί να λυθεί το TSP σε χρόνο πολυονημικό, δετερμινιστικό? Η απάντηση είναι δεν ξέρουμε. Δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής ένας τέτοιος αλγόριθμος. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα να κατασκευάσουμε μια μηχανή Turing Mandy, μια μη δετερμινιστική μηχανή Turing, η οποία θα λύνει το πρόβλημα TSP σε μη δετερμινιστικό πολυονημικό χρόνο. Άρα αυτά τα τρία χαρακτηριστικά που βλέπουμε εδώ είναι επαναλήψιμα σε πάρα πολλά προβλήματα της πληροφορικής. Αυτά συγκεκριμένα έχουν μετρηθεί, είναι αρκετές δεκάδες χιλιάδες τα προβλήματα που παρουσιάζουν ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Αυτό το γεγονός δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Για το λόγο αυτό οδηγήθηκε η επιστημονική κοινότητα στην ανάπτυξη της θεωρίας πολυπλοκότητας που θα δούμε στο επόμενο μέρος του μαθήματος. Και η θεωρία πολυπλοκότητας θα συνοψίζει και θα ομαδοποιεί σε μια ενιαία κλάση, σε μια οικογένεια δηλαδή προβλημάτων, όλα τα προβλήματα τα οποία έχουν αυτήν την συμπεριφορά. Δηλαδή, πρώτον να λύνονται σε εκθετικό δετερμινιστικό χρόνο, επίσης να λύνονται σε μη δετερμινιστικό πολυελληνικό χρόνο και να μην έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα να κατασκευάσουμε μια μηχανή Turing η οποία να τα λύνει σε πολυονημικό δετερμινιστικό χρόνο. Και αυτό βέβαια θα μας οδηγήσει στο επόμενο μέρος του μαθήματος, στο μεγαλύτερο ανοιχτό.